Τι μπορείς να βρεις στο Cretan Lira Lab μέρος 4. Στο κανάλι μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα δωρεάν webinar με θέμα το συρτό του Καραγιουλέ. Σε αυτό το βίντεο αναφέρω κάποια βιογραφικά στοιχεία του Καραγιουλέ, που έζησε, που γεννήθηκε, που μετανάστευσε, που πέθανε κτλ. Και αναφέρω και κάποια στοιχεία για τους τουρκοκριτικούς. Κάνω μια τροπική ανάλυση της μελωδίας, μιλάω για τα χορευτικά μέτρα των συρτών του Καραγιουλέ και γενικά των συρτών, πόσες φορές παίζουμε κάθε γύρισμα έτσι ώστε ο χορευτικός κύκλος να ταυτίζεται με το μελωδικό κύκλο των συρτών, εξηγώ κάποια στολίδια που χρησιμοποιούμε στο παίξιμο της λύρας και άλλα πολλά. Πιστεύω ότι αξίζει να το παρακολουθήσεις. Κάνε follow και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα. Τι μπορείς να βρεις στο Cretan Lira Lab μέρος 5. Στο Cretan Lira Lab θα βρεις διαθέσιμο ένα webinar χωρισμένο σε 3 μέρη πάνω σε μια χειρόγραφη παρτιτούρα του Στρατή Καλογερίδη, γραμμένη το 1936. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζω και αναλύω όλα τα στοιχεία που μπορούμε να αντιλήσουμε από μια παρτιτούρα και συγκεκριμένα από αυτό το ιστορικό μουσικό έγγραφο. Στο δεύτερο μέρος εξηγώ και δείχνω πώς μπορούμε να παίξουμε αυτό το κομμάτι στην ακριβή τονικότητα της παρτιτούρας, χρησιμοποιώντας μια τετράχορδη λίρα. Στο τέλος του δεύτερου μέρους, παίζω ολοκληρωμένο το κομμάτι, συνοδεία κιθάρας. Στο τρίτο μέρος, μεταγράφω το κομμάτι σε άλλη τονικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να το εκτελέσουμε με την τρίχορδη λίρα. Και στο τέλος του τρίτου βίντεο, εκτελώ αυτή τη μελωδία, συνοδεία πιάνου, με το φίλο και εξαιρετικό μουσικό πιανίστα από τα Χανιά, Δημήτρη Τρουμπογιάννη. Υπάρχει πολλή πληροφορία σε αυτά τα τρία βίντεο και πιστεύω ότι αξίζει να το παρακολουθήσεις. Τι μπορείς να βρεις στο Cretan Lira Lab μέρος 6. Στην παραδοσιακή μουσική και στα παραδοσιακά όργανα δεν υπάρχουν παγιωμένες απόψεις ή καθολικές οδηγίες στο πώς να κρατήσεις ένα μουσικό όργανο. Κάθε παραδοσιακός μουσικός, ειδικά τα παλαιότερα χρόνια που να βρεθεί κάποιος με την ιδιότητα του δασκάλου ήταν μάλλον αδύνατον, προσπαθούσε να παίξει όπως νιώθει άνετα και όπως τον βόλευε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και παρατηρούμε διαφορετικά πιασήματα στο δοξάρι, άλλος να κουμπάει τη λίρα πάνω στο πόδι και άλλος στο πλάι, άλλος να βάζει τα δάχτυλά του κάθετα, άλλος να τα βάζει πιο ξαπλωτά, άλλος να τα βάζει προς τα πάνω, διαφορετικές γωνίες της λίρας σε σχέση με το σώμα μας και πολλά άλλα. Παρακολουθήστε ένα βίντεο στο κανάλι Cretan Lira Lab όπου αναφέρω πώς κρατάμε τη λίρα και τι δοξάρι βολεύει να πάρουμε, δοξάρι 3 τετάρτων ή 4 τετάρτων, αναλόγως με το πιάσιμο που επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάνε follow και εγγραφή για περισσότερα.